Έχετε 10 λεπτά χρόνο στη δευτερολογία σας. Όμως, στο σύνολο του χρόνου σας είναι 20 η πρωτολογία, 10 η δευτερολογία και 5 η τριτολογία. 35. Εσείς στην πρωτολογία σας μιλήσατε 15 λεπτά. Άρα έχετε ακόμα αρκετό χρόνο. Ας ξεκινήσουμε ήρεμα. Κύριε Παπαθεοδόρου, έχουμε σχέδιο για τα νησιά. Είναι πιθανό να μην αρέσει, αλλά έχουμε σχέδιο για τα νησιά. Και εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, και είμαι βέβαιος ότι εσείς το ξέρετε. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κόσμο από τα νησιά χωρίς να τον χάσουμε από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Αυτό είναι λυμένο ό,τι και να λένε. Είναι γραμμένα, είναι άποψη της Κομισιόν, είναι άποψη των κρατών. Το παλεύουμε να το πετύχουμε. Δεν το έχουμε πετύχει όμως. Δεν σας άκουσα. Συνέχεια, κύριε Παπαθεοδόρου, εγώ έχω δει 11 υπουργούς εσωτερικών σε 1,5 μήνα. Την περασμένη εβδομάδα είδα όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Έχω πάει 3 φορές στη Τουρκία γι' αυτό, γιατί πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία. Είναι μια σωστή σκέψη, δεν έχει σημασία, είναι δική μας, είναι δική σας. Σημασία έχει που συμφωνούμε. Προσπαθούμε πάρα πολύ να το κάνουμε. Και λέω, βοηθήστε ο καθένας μέσα από τα κόμματά του στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό που αποκρύπτεται από τους νησιώτες, αποκρύπτεται με αλφαγιώτα, είναι ότι αν καταργηθεί η Συμφωνία Τουρκίας, δεν είναι ότι θα πάρουμε αυτούς που είναι στα νησιά και όλα μέλι γάλα. Είναι ότι θα ξαναρχίσουν να έρχονται οι 4, 5, 6, 7 χιλιάδες την ημέρα. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Και τότε να δούμε ποια θα είναι η λύση για τον τουρισμό. Ποια θα είναι η λύση για τα προβλήματα των νησιών. Αυτό υποκρύπτεται από τους νησιώτες. Όχι από εσάς, όχι από το κόμμα σας. Προσπαθούμε λοιπόν να αποφορτίσουμε τον πληθυσμό. Κουβαλάμε πραγματικά, κάποιος κύριος βουλευτής το ανέφερε, όσους έχουν κριθεί ότι δεν πρέπει να επιστραφούν στη Τουρκία. Είναι πάνω από 25 μέρες που κατεβάζουμε συνέχεια κόσμο στην Αθήνα και τον βάζουμε σε άλλες δομές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερους χώρους φιλοξενίας για να σπάσει η ένταση. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε κλειστά κέντρα όπως υπήρχαν και είχαν παραμεληθεί πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, και στη Μυτιλίνη υπήρχε και στην Χίο υπήρχε. Έτσι, στη Χίο μάλιστα το Μυρσινούδι το λειτουργήσαμε για κάποιο μικροχρονικό διάστημα, ώστε μέσα από αυτά τα κλειστά κέντρα να υπάρξει ένα μήνυμα ενάντια στην παραβατικότητα που όντως κάποιοι από τους irregular immigrants παρουσιάζουν, και συγχρόνως να μπορέσει να διευκολυνθεί η υπηρεσία ασύλου. Είναι αντίθετη η Νέα Δημοκρατία στα νησιά σε αυτό το πράγμα. Και αυτό, κύριε, είναι ένα δικό σας πρόβλημα, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Εάν θέλετε να μας πείτε ότι χαίρεστε που πάμε να το κάνουμε, εμένα δεν με πειράζει, αλλά εσείς το πολεμάτε στα νησιά αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο για τους συντονιστές. Είναι μια διαδικασία γραφειοκρατικά πολύπλοκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε προκήρυξη και νομίζουμε ότι μέσα στον επόμενο 20ήμερο με μήνα θα είναι τοποθετημένοι οι συντονιστές στη θέση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα νησιά δεν είχαν συντονιστές. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά είχαν ένα συνδυασμό από τον στρατό και από την υπηρεσία υποδοχής, ο οποίος προσπαθούσε, και νομίζουμε ότι στα περισσότερα με επιτυχία, προσπαθούσε να ισορροπήσει τα πράγματα και να τα φέρει βόλτα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχετε λάθος για τη Φυματίνη, για το Μαντού. Είναι κακή πληροφόρηση. Η Φυματίνη έχει πάψει να εισάγεται στην Ελλάδα από το μνημόνιο που υπήρχε πριν τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το Ινστιτούτο Παστέρ είχε κάτι χρέη η Ελλάδα προς το Ινστιτούτο, είχε πάψει να εισάγεται. Δεν έχουμε Φυματίνη ούτε για τους Έλληνες. Η Φυματίνη που φέραμε, την φέραμε μέσα από τις ΜΚΟ με δικά τους έξοδα και με έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε καλύψει όλες τις ανάγκες. Η πρότασή σας για μια ειδική σελίδα στη Διάβγεια, δεν είμαι ειδικός, δεν μου ακούγεται κακή. Θα το εισηγηθώ, δεν ξέρω γραφειοκρατικά αν γίνεται, αλλά καλή μου ακούγεται δηλαδή, δεν έχω να εναντιωθώ κάτω. Άσυλο προσφυγές. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Παραλάβαμε ένα άσυλο το οποίο είχε 230.
Σήμερα έχουμε 820 και θα πάμε να το αυξήσουμε κι άλλο. Όπως ξέρετε, το άσυλο είναι μια αυστηρά νομική υπηρεσία. Δεν μπορεί να αυξηθεί έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει από τους 200 στις 2.000. Επομένως, προσπαθούμε πάρα πολύ. Έχουμε τεράστια βελτίωση. Είμαστε όμως πίσω από τις ανάγκες. Επιτροπές προσφυγών. Δημιουργούμε άλλες 8. Έχουμε ήδη 7. Πιστεύουμε ότι από 1 Νοεμβρίου θα έχουν δημιουργηθεί. Αυτά όλα θα βοηθήσουν ώστε οι επιστροφές προς την Τουρκία να αποκτήσουν μια κανονικότητα που ήδη την έχουν αποκτήσει σε μικρό επίπεδο. Δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες γυρνάμε περίπου 60 με 80 την εβδομάδα στην Τουρκία. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη Νοέμβρη αυτό θα αφορά 200 άτομα την εβδομάδα. Εάν έρθει και η ΕΑΖΟ, που και εκεί πέρα χρειαζόμαστε βοήθεια και πίεση στην Ευρώπη, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Ελέγχουμε τις ΜΚΟ πια όσο μπορούμε. Το Μητρό είναι πιστοποίηση των ΜΚΟ. Είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Στη Λέσβο ελέγχθηκε ΜΚΟ, βρέθηκε με οικονομικές ατασταλίες, βρέθηκε με ασφαλιστικές ατασταλίες και ήδη είναι προς τα δικαστήρια. Ο κύριος Θερβέη βοηθάει στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό και στο συντονισμό του. Τώρα ακούστε, ο χρόνος είναι λίγος. Εγώ κατάλαβα σήμερα το εξής, ότι όλο αυτό σήμερα έγινε για να μάθουμε το εξής, ότι πρώτα θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και μετά καπάκι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία και θα έρθει η Αυγή, η Χρυσή Αυγή. Αυτό γινόταν εδώ πέρα σήμερα. Τι υπερασπίζεστε, τι ισχυρίζεστε? Πάμε να δούμε το πρόγραμμά σας και τις παρατηρήσεις σας. Κανένας πρόσφυγας μετανάστης σε δρόμους, πλατείες, χωράφια. Στα χρόνια σας ήταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε δρόμους, πλατείες, χωράφια και κάθε 2 χρόνια κάνατε ένα μάζεμα. Τώρα δεν είναι σε δρόμους, πλατείες, χωράφια. Τώρα είναι σε κάμπ. Όχι πολύ καλά. Καλύτερα από αυτά τα οποία δεν υπήρχαν. Οι οικονομικοί μετανάστες να επιστρέφονται στις χώρες τους. Διαδικασία επανεισδοχής στη Τουρκία. Πόσους επιστρέψατε? Θα σας καταθέσω πάλι τον κατάλογο. Πόσους επιστρέψατε? Πόσους έχετε επιστρέψει στο Αφγανιστάν όλα τα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση? Πόσους Σύριους επιστρέψατε? Πόσους Πακιστανούς επιστρέψατε? Πόσους Μαροκινούς επιστρέψατε? Θα σας πω, 4 εκατομμύρια ήρθανε τα τελευταία 13 χρόνια στην Ελλάδα. Πόσους επιστρέψατε? Πού τους είχατε? Πού είναι? Σας το είπα και πριν. Πού είναι? Τα σύνορα τα άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, την ειδωμένη την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 4 εκατομμύρια ήρθαν, κύριε Κυριαζίδη. 5.000 ήταν οι θέσεις που είχατε για κράτηση. Οι άλλοι πού πήγανε, κύριε Κυριαζίδη? Πού πήγανε οι άλλοι? Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Οι άλλοι ήταν στις πλατείες, οι άλλοι ήταν στα χωράφια. Και κάποιοι πιθανώς με διακινητές. Δεν σας συσχετίζω με τους διακινητές, για το όνομα του Θεού. Δεν είναι βέβαιο γιατί εσείς το κάνετε, κύριε Κουμουτσάκο. Δεν είναι βέβαιο γιατί εσείς το κάνετε. Και θα μπορούσα να σας πω για αυτό που λέτε, θα σας απαντήσω, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά να μαζευτούμε λιγάκι. Να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε εδώ. Θα σας πω για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Είχατε 250 θέσεις. 250 θέσεις είχατε. Και έχουμε φτιάξει 1.100 μέσα σε 6 μήνες. Το πρόβλημα. Σας παρακαλώ. Έχουμε φτιάξει 1.100 και θα φτιάξουμε και θα το καλύψουμε τους επόμενους 6. Τι έχετε να πείτε? 300 θέσεις είχατε για ανήλικα. Βγαίνετε και κουνάτε τα δάχτυλα. Βγαίνετε και κουνάτε τα δάχτυλα. Μη διακόπτετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Συνεχίστε την ομιλία σας, παρακαλώ. Επομένως. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτές κάνατε 10 χρόνια να τις φτιάξετε. Και κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έφτιαξε μονάχα 950 θέσεις μέσα σε 6 μήνες. Τα λέτε στον κόσμο. Τα λέτε στον κόσμο. Μας ακούει ο κόσμος και νομίζω ότι καταλαβαίνει. Άσυλο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε παρακαλώ την ομιλία σας. Δεν είμαι εκνευρισμένος, κύριε. Είμαι απογοητευμένος. Ήρθατε εδώ πέρα για να κάνετε τα hot spot, όχι δομές φιλοξενίας. Κύριοι, τι λέτε στους νησιώτες? Καλά, εντάξει. Τι λέτε στους νησιώτες? Να φύγουνε.
καταλύεται η συμφωνία. Να φύγουνε. Πάρτε μια θέση σαφή. Δεν αρκεί να λέτε ότι κατά την άποψή μου δεν καταλύεται. Καταλύεται. Έρχομαι από την Ευρώπη που έχουμε μιλήσει με όλους. Καταλύεται. Να φύγει. Δεν βοηθάτε. Καλλιεργείτε μια ανασφάλεια. Καλλιεργείτε έναν φόβο. Το προκαλείτε αυτό το πράγμα. Και θα πω μετά και για τις ομιλίες σας. Απαγορεύεται, σας λέμε, με βάση τη συμφωνία. Βρείτε τα με τους αρχηγούς των κομμάτων σας στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν μας το επιτρέπουν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είσαστε αντίθετος, κύριε Κουμουτσάκο, με τη συμφωνία. Θα θέλατε να μην την υπογράψουμε? Πάρτε μια θέση, πείτε. Υπογράψαμε μια λάθος συμφωνία? Είχατε κάτι άλλο καλύτερο? Πάρτε μια θέση και πείτε ότι κακώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τη συμφωνία. Τη συμφωνία που από 15.000, 10.000 την ημέρα τους έριξε στα 100. Και να σας πω, κύριε Κουμουτσάκο, εκφράζεστε λάθος. Είπατε, έχουμε νέα αύξηση τις τελευταίες τρεις μέρες. Ήρθαν 330 άτομα. Αυτό είναι. 70 με 100 άτομα την ημέρα έρχονται. Το νέα αύξηση, λίγα, γιατί ήταν 5.000 και 7.000 πριν τη συμφωνία. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλά. Κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να ξέρετε, άμα με διακόπτετε συνέχεια, εγώ δεν διακόψα κανένα σας. Αλλά μπορείτε και να με διακόπτετε. Κλειστού τύπου. Σας είπα πριν για Αμυγδαλέζα. Εγώ δήλωσα στη Βουλή ότι η Αμυγδαλέζα δεν έκλεισε ποτέ. Ότι η Αμυγδαλέζα υπολειτουργούσε, γιατί η Αμυγδαλέζα είχε εξεγέρσεις όπως αυτές που είχαν στη Μόρια και όταν ήρθαμε σαν κυβέρνηση ήταν καμένη. Και αυτό το ξέρετε. Και αυτό που συζήτησα με τον κύριο Δένδια και που ο κύριος Δένδιας είχε την ευγένεια να μην του δώσει τη διάσταση που εσείς προσπαθείτε να του δώσετε. Δεν ζήτησα συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία. Ζήτησα συγγνώμη από τον κύριο Δένδια για ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός το οποίο υπήρξε. Και για το οποίο ο κύριος Δένδιας το αποδέχτηκε και η ιστορία έχει περάσει. Δεν έχει νόημα από εκεί και πέρα. Γιατί, κύριε, είναι σαφές ότι έχουμε διαφωνίες. Έχουμε διαφωνίες γιατί φοβάμαι ότι ιδεολειψίες έχετε εσείς. Κύριε Δημασχάκη, σε όλη την... Δημοσχάκη, να με συγχωρείτε. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη ο στρατός ασχολείται με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονάχα εδώ φοβόσαστε ότι θα καταστραφεί ο στρατός. Τόση λίγη εμπιστοσύνη έχετε στο στρατό. Μονάχα εδώ φοβόσαστε ότι θα γίνουμε μουσουλμάνοι. Τόση λίγη εμπιστοσύνη έχετε στις εθνικές μας παραδόσεις και στη δύναμη που έχουμε σαν λαός. Για το όνομα του Θεού. Δηλαδή δεν προσέχετε πια. Νομίζω ότι ξεφεύγουν τα πράγματα. Τελειώνω με τον κύριο Βουδούρη. Νορβηγία. Ακούστε με. Α, κύριε Γεωργιάδη. Αυτός ο άνθρωπος πράγματι στο στρατόπεδο Σκαραμαγκά εμπλέκεται, δεν ξέρουμε αυτή ή όχι, σε κίνηση με παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών. Μπορείτε βέβαια να το αξιοποιήσετε ότι κοίτα ποιον βάλανε. Εμένα... Ναι, τον βάλαμε. Είχε παίξει έναν πολύ δραστήριο ρόλο και μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην Ιδωμένη. Κοιτάξτε όμως τώρα να δείτε κάτι. Αυτό που θα ήθελα να δείτε και το καταλαβαίνετε είναι ότι την ίδια ώρα που βάλαμε διάφορους οι υπηρεσίες μας ήταν από πάνω συνέχεια ώστε να μπορούμε ακριβώς να βρούμε τέτοια πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Επίσης τώρα εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι ο Δήμαρχος στο Μεσολόγγι συνελήφθη με... Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, πραγματικά σας λέω. Έχουμε τα μάτια μας από πάνω. Και αυτό σας το λέω όχι στα πλαίσια του καυγά που κάνουμε. Στα πλαίσια του ότι έχουμε μια έντονη ανησυχία σε ζητήματα ασφάλειας και προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε από πάνω. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει. Δεν μπορεί κανείς να βεβαιώσει για το μέλλον πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά η προσοχή μας και η συνεργασία μας με τις intelligence και με την αστυνομία δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Και αυτό σας το καταθέτω έξω από τα πλαίσια του προηγούμενου καυγά, ο οποίος θα συνεχίσει. Να σας πω τώρα για τα στοιχεία Βουδούρη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει λογική, μου λέτε. Είπε ο κύριος Βουδούρης ότι στην Νορβηγία κοστίζει 12.000 και στην Ελλάδα κοστίζει 15.000. Αυτό, αν δεν έχει μια μελέτη πίσω του, που να λέει τι μετράει στην Νορβηγία, τι μετράει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει απάντηση.
Και αυτό το πράγμα μπορείτε να το καταλάβετε, είμαστε όλοι επιστήμονες σε διαφορετικές επιστήμες. Συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί κανείς να τα απαντήσει. Αλλά μία γενική κουβέντα ότι κοστίζει στην Νορβηγία 12.000 και στην Ελλάδα 15. Με βάση ποια στοιχεία βγαίνει αυτό? Εκεί πέρα είναι που λέω ότι θα έπρεπε να είχατε μία μελέτη που να λέει ότι τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό το πράγμα είναι αυτό. Και κατά την άποψή μου να μην χρησιμοποιήσετε μία κατασκευή η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Αντίστοιχο είναι το ζήτημα, είπε κάποιος, τα μεν σπιτάκια έχουν 10.000, τα άλλα έχουν 12. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Προκυρήσονται διεθνείς διαγωνισμοί και προκυρήσονται διεθνείς διαγωνισμοί από τις ΜΚΙΟ για αυτά τα πράγματα. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης και έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη της UNHCR. Σας εξήγησα πριν ότι αυτό χρειάζεται για να είναι οι συνθήκες όσο γίνεται καλύτερες. Πάμε τώρα. Όπως και την περασμένη φορά. Σας καταθέτω εδώ πέρα επιδοτήσεις. Παρακαλώ. Επιτρέψτε με εδώ να σας αναφέρω το εξής. Δεν έχει γίνει ούτε μία κατεξαίρεση ανάθεση. Ούτε μία. Εσείς θα ψάξετε να το βρείτε. Εγώ θα σας πω από πού προκύπτει. Εγώ σας λέω, όχι, δεν θα σας φέρω εγώ την αθωότητά μου. Εσείς θα φέρετε την ενοχή. Δεν θα φέρουμε εμείς την αθωότητά μας. Και το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι άλλες οι εποχές αυτές που κάποιος έπρεπε να αποδείξει την αθωότητά του. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω, δεν υπήρξε ούτε μία ανάθεση κατ' εξαίρεση. Ούτε μία. Εδώ πέρα αξίζει να τα μελετήσετε ώστε την άλλη φορά να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Εδώ πέρα υπάρχουν πόσοι μπήκανε αυτά τα χρόνια πριν το 2015. Και πραγματικά θα απορρίσετε και με μένα. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Πώς τα βολέψατε τόσο καλά? Πού πήγανε? Τι να βγω να πω στην Ευρώπη? Ότι τα καταφέραμε? Φύγανε? Από πού φύγαν όλοι αυτοί? Καλά, η κυρία Χριστοδουλοπούλου άνοιξε τα σύνορα. Εσείς από πού φύγανε? Στην Ελλάδα δεν είναι. Εδώ πέρα σας έχω την αλληλογραφία η οποία δείχνει την κατασκευή του μύθου για τη Softex. Διαβάστε τη, σας παρακαλώ. Είμαι απόλυτα ειλικρινής και ξέρετε, το όνομα του καθενός έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ίδιο. Και δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά. Εδώ σας έχω λοιπόν όλη τη λειτουργία της κατασκευής. Πώς κατασκευάστηκε αυτός ο μύθος? Δεν υπάρχει καμία έκθεση, πώς το λένε, για τη Softex. Δηλαδή δεν έχει προκηρυχθεί κανείς διαγωνισμός, δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης σας έχω εδώ μέσα την απάντηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία διαψεύδει αυτά τα οποία ερωτάτε εσείς, στηριζόμενοι σε αυτά που λέει ο κύριος Βουδούρης. Σας ξανακαταθέτω τη διαχείριση της προφυγικής κρίσης, τα λεφτά, τα χρήματα με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχωρέστε με, αλλά σας καταθέτω επίσης τις καταδίκες που έχει υποστεί η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για κακή συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες στα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης. Σας καταθέτω επίσης, για να σταματήσετε να φοβίζετε τους Έλληνες με την υγειονομική βόμβα, το ότι κάθε εβδομάδα σε όλα τα κάμπ έχουμε υγειονομική έκθεση από επιδημιολόγους οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τα πράγματα εξελίσσονται με ασφάλεια και τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Σας καταθέτω επίσης όλο τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατασκευή για τη Softex. Το προηγούμενο ήταν για τα σπιτάκια. Όλο τον τρόπο που έγινε η κατασκευή για τη Softex. Θα πρέπει να τα ψάχνετε πριν τα πράγματα. Εγώ ήμουν διαθέσιμος αν θέλατε. Σας τα καταθέτω. Σας καταθέτω τα πρακτικά από τη συζήτηση που έγινε στην ΕΚΟ
για τα τροχός, για τα σπιτάκια τα οποία προτείναμε για τους πρόσφυγες και που γίνανε αποδεκτά από την ΕΚΟ, και σας καταθέτω και το πώς η UNHCR τα έκανε και αυτή αποδεκτά. Όχι σαν αυτόν τον τύπο, αλλά σαν σπιτάκια μεγαλύτερα ώστε να μπορούν να χωρέσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειες. Σας καταθέτω τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες όλο αυτό το διάστημα που μεταφέροντας μία άλλη γνώμη ισχυρίζεστε δεν γινόταν έργο, έχουν ήδη προχωρήσει και προχωράνε στο Υπουργείο. Σας μεταφέρω τέλος το εξής. Υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσουμε. Και εγώ πραγματικά έχω ανάγκη το δεύτερο. Δηλαδή μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να τσακωνόμαστε. Εγώ δεν αφαιρώ από κανέναν το δικαίωμα του να κάνει αντιπολίτευση. Εξάλλου ούτε τη δύναμη έχω, ούτε τη διάθεση έχω να κάνω αυτό το πράγμα. Θα θέλαμε οι προτάσεις να είναι συγκεκριμένες. Σήμερα δεν έγινε καμία συγκεκριμένη πρόταση πάλι και καμία συγκεκριμένη καταγγελία. Εκτός από δύο, μία για τη Βιάλ που δεν είναι αλήθεια και μία για το φαγητό όπου θα πάρθει η απάντηση. Τα στοιχεία έχουν δοθεί επανειλημμένα. Έχουν κατατεθεί δύο φορές τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κάθε φορά που τα ζητάτε, σας τα δίνουμε. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να προχωρήσουμε πια με έναν άλλο τρόπο. Κύριοι βουλευτές, εγώ τελειώνω πάλι λέγοντάς σας ότι παρόλες τις δυσκολίες θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.